μετά από τα εκατοντάδες στρατεύματα Αζερβαϊτζάν, τα οποία αναπτύχθηκαν στο έδαφος της Αρμενίας, παραβιάζοντας τα σύνορά της από σύνορων Αζερβαϊτζάν, έγινε γνωστή και η παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στην περιοχή. Πριν από λίγες ώρες δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν ξεκάθαρα ένα στρατιώτη του τουρκικού στρατού όπως βλέπετε κι εσείς. Στην παρουσιαζόμενη φωτογραφία που τραβήχτηκε με μια συσκευή παρακολούθησης, μπορείτε πραγματικά να δείτε ένα στρατιώτη με το έμβλημα τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη στολή του. <στολίτρια> το Μπακού δεν έχει ακόμη σχολιάσει αυτό το θέμα. Ωστόσο, προφανώς Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν σκέφτονται πραγματικά την κατάληψη ενός τμήματος του εδάφους της Αρμενίας προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στον Αχίσεβαν και ως εκ τούτου άμεση σύνδεση της Τουρκίας με το κύριο μέρος του Αζερβαϊτζάν. Το προσέξατε αυτό, το ακούσατε και έχουμε αποδείξει και με πολλές έρευνες και ρεπορτάζ ότι όπου εισέρχεται ή η σημαία της Αρμενίας είναι αυτή, η Τουρκία δεν εξέρχεται. Βέβαια, ως αυτή τη στιγμή ο αριθμός των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων που είναι τοποθετημένοι στην Αρμενία παραμένει άγνωστος. Σημειωτέων ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο τουρκικός στρατός διεισδύει στην Αρμενία μέσω των συνόρων του Αζερμπαϊτζάν επίσης. Σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις μιλάμε για αρκετέ δεκάδες τουρκικές στρατιωτικές μονάδες. Επίσης, από την πλευρά της Άγκυρας δεν υπάρχουν επίσημα σχόλια, κυρίως για τον αριθμό των δυνάμεων που αναπτύχθηκαν εκεί.